Η εικόνα είναι μια αντανάκλαση. Ένας καθρέφτης. Όπως κοιτάω εγώ τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Εγώ και εσύ στον καθρέφτη. Βλέπω εμένα και ένα ξένο πράγμα. Μαζί. Με γνωρίζω στον καθρέφτη. Με γνωρίζω, είμαι ένα πράγμα πριν απ' όλα. Οπότε η γεωμετρία της εικόνας είναι ο σχεδιασμός του λόγου. Είναι η επίγνωση. Ότι η εικόνα είναι ένας καθρέφτης. Οπότε σαν καθρέφτης έχει τη γεωμετρία του, τα όρια του. Δεξιά, αριστερό, πάνω, κάτω. Ό,τι κινείται μέσα στην εικόνα είναι μέρος της ιστορίας. Ό,τι έρχεται προς τα εδώ ξεκινάει από την εικόνα, από το βάθος των αντανακλάσεων και έρχεται εδώ μπροστά για να διαδραματίσει, για να μας πει κάτι. Η αντανάκλαση να μας πει κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπω. Ό,τι μπαίνει μέσα, προχωράει στο βάθος της εικόνας, είναι ο εξανθρωπισμός αυτής της εικόνας. Η φαντασία μου προχωράει, πάει στο βάθος. Και ό,τι κινείται παράλληλα με το επίπεδο της εικόνας είναι μέρος της εικόνας. Η εικόνα, η κίνηση της, η κίνηση που υπάρχει μέσα στην εικόνα. Μια αντανάκλαση με κίνηση, η κίνηση μπρος στον καθρέφτη. Αλλά εγώ βλέπω τον καθρέφτη. Ο νους μου, τι είναι αυτό που θέλω να πω, το βλέπω σαν ακριβώς όπως βλέπω το μήλο του Νεύτωνα. Είναι έτοιμο να κοπεί. Δεν μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Μιλάω μέσα σε μία γεωμετρία. Βλέπεις. Φαίνεται. Το τρίτο πρόσωπο. Φαίνεται η εικόνα και η κίνηση. Μία σειρά από αντανακλάσεις που πάνε στο βάθος. Και ο χρόνος της παρατήρησης είναι ο χρόνος πόση ώρα πρέπει να μείνει η αντανάκλαση στη μία θέση. Η πλαστικότητά της ορίζεται από την αντίληψη του θεατή, από το ρυθμό της αντίληψης του θεατή. Δύο-τρεις άνθρωποι κερνούνται. Διότι οι άνθρωποι κινούνται, είναι μέρος της αντανάκλασης. Και ο χρόνος της παύσης είναι ο χρόνος που χρειάζεται ο θεατής να τακτοποιήσει λίγο τις σκέψεις του, να ανακαλύψει τις σκέψεις του.